Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει το προσχέδιο νόμου της διορισμένης διοίκησης και ΘΕΑ για την αλλαγή κανονισμού στον οργανισμό. Προβλέπει αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του, αλλά κυρίως στην κεντρική φιλοσοφία του, που είναι τα στεγνά προγράμματα, δηλαδή η απεξάρτηση χωρίς υποκατάστατα, που αντιμετωπίζει τη χρήση ουσιών όχι ως ατομικό, αλλά ως κοινωνικό πρόβλημα. Δεν είναι η εξάρτηση ένα ατομικό πρόβλημα, ιατρικό, βιολογικό, κάτι αποσπασμένο από τους κοινωνικούς παράγοντες που το προκαλούν. Οπότε και η δουλειά, η θεραπευτική που γινότανε, δεν αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του συμπτώματος, της χρήσης δηλαδή μόνο. Προσπαθούσε και προσπαθούμε ακόμα, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε στα προγράμματα, να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα και που έχει δημιουργήσει η χρήση και που κάποια προϋπήρχαν και οδήγησαν στη χρήση. Αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για συγχωνεύσεις. Κάθε δομή έχει το δικό της ρόλο. Με ποιο ρόλο θα γίνει αυτή η συγχώνευση? Υπάρχει η κοινότητα που είναι μέσα τα παιδιά, υπάρχει η προετοιμασία. Αν τα συγχωνεύσουνε, σίγουρα θα είναι εις βάρος των παιδιών. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που νομοθέτησε η κυβέρνηση το 2019 και προέβλεπε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ ήταν ένα βήμα στην υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων. Τώρα επιχειρείται ένα ακόμα χτύπημα στο δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών απεξάρτησης και ανοίγει το δρόμο στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το χαλάνε το ΚΕΘΕΑ? Τι τους ενόχλησε? Γιατί νομίζετε εσείς? Εγώ έξω από τα δόντια μιλάω πάντοτε. Γιατί έκανα στο στρατό 35 χρόνια. Γιατί θέλω να το στείλουν όλους στους ιδιώτες. Η γενικότερη κατεύθυνση που στην ουσία κατεύθυνε τους εξαρτημένους προς τα προγράμματα υποκατάστασης ή στη μείωση βλάβης. Πιο πρόσφατα αρχίσανε και τα ιδιωτικά που παλιότερα δεν τα ακούγαμε πολύ συχνά. Με αντίτιμο 1.000 ευρώ το μήνα για στεγνή θεραπεία. Μιλάμε, αλλά 1.000 ευρώ το μήνα. Παρ' όλα αυτά, κάτι που το ΚΕΘΕΑ με τις κοινότητές του το παρέχει δωρεάν όλα αυτά τα χρόνια και με μια, και με μια επιστημονική αρτιότητα. Θα προχωρήσουν και στον ιδιωτικό τομέα. Θα κοπεί και το δωρεάν. Θα μπουν μέσα διάφοροι ιδιωτικοί φορείς που μπορεί και να μας ρωτάνε, όπως βλέπουμε και στα θέματα των συντάξεων, των μισθών, να μας ρωτάνε τι θέλεις, θες να κάτσεις το παιδί σου 2 μήνες, θα δώσεις κι εσύ κάτι. Δεν θέλουν να είναι στο δημόσιο σύστημα να έχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Μπορούν να υπάρξουν τέτοιες υπηρεσίες, αλλά θα υπάρξουν από τον ιδιωτικό τομέα. Στη φιλοσοφία των στεγνών προγραμμάτων, όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω και άλλων, ο χρήστης αντιμετωπίζεται ως ενεργό κοινωνικό όν, που για διάφορους λόγους ήρθε σε επαφή με τις ουσίες για διέξοδο από τα προβλήματά του. Αναπτύσσει τη συλλογική δράση, την αλληλεγγύη, τη διεκδίκηση, αξίες που αποτελούν ασπίδα για την απεξάρτησή του από τις ουσίες. Η συλλογικότητα, αρχικά η φιλοσοφία, η πολιτική φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ είναι, για να απεξαρτηθεί κάποιος ή να βοηθηθεί τέλος πάντων, είναι εργαζόμενοι, γονείς, η συλλογική δουλειά, οι δραστηριότητες, το να με μάθουν να οριοθετηθώ, τα όρια, η πειθαρχία, η ευθύνη και το να μάθω να διεκδικώ. Κανείς δεν μπορεί να το περιγράψει εάν δεν το ζει, ούτε γιατρός, ούτε κανείς άλλος απ' έξω μπορεί να περιγράψει αυτό το πρόβλημα. Εδώ έχουμε τις ομάδες θεραπείας των γονέων, των συντρόφων, των αδερφών, που παίρνουμε, εκτός που εμείς βοηθιόμαστε για να θεραπεύσουμε και να μάθουμε πώς θα πολεμήσουμε τη χρήση και να βοηθήσουμε τα παιδιά,
βοηθιόμαστε και στο να έχουμε μία αλληλεγγύη μεταξύ μας. Είναι όλες οι δομές δωρεάν. Το περιβάλλον του χρήστη, η οικογένεια, οι φίλοι του συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια του εξαρτημένου για να αντιμετωπίσει την αιτία και όχι το σύμπτωμα, να απελευθερωθεί από κάθε εξάρτηση και να ξαναμπεί στη ζωή ενεργός. Δίπλα στο παιδί μου και σε μένα καθίσανε σοβαροί άνθρωποι, επιστήμονες και μου δείξανε το δρόμο πώς αυτό το παιδί και πώς θα αντιμετωπίσω εγώ το πρόβλημα με μεγάλη αγάπη, με μεγάλο σεβασμό και τους χρωστάω τη ζωή του παιδιού μου και την ηρεμία τη δικιά μου. Δεν είναι τα παιδιά μας άρρωστα. Εθισμένα είναι. Μπορεί να παθαίνουν κάποια προβλήματα μέσα από τη χρήση, διότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες αυτό που κάνουν και ανάλογα τι πίνουν, ανάλογα με ποιον, αλλά δεν είναι άρρωστα. Γεννήσαμε υγιή παιδιά και η κοινωνία τα έστειλε εκεί που τα έστειλε για να κερδίσει, για το κέρδος και για να τα κοιμήσει. Βάζουμε το περιβάλλον, το πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων να λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι θεραπευτικός. Είναι ανθρώπινος, έχει αξίες, έχει όρια, έχει πολλά αλληλεγγύη, συλλογικότητα, πάρα πολλά πράγματα που δεν υπάρχουν στην κοινωνία έξω, που είναι ένας λόγος και αυτό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν αντισώματα, να το πω εντός εισαγωγικών. Αντιμετωπίζουν, οπότε η αντιμετώπιση στα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ είναι ολιστική. Η μέθοδος των υποκαταστάτων από την άλλη διαιωνίζει το πρόβλημα κρατώντας το χρήστη σε εξάρτηση με μοναδικό γνώμονα τη λειτουργικότητά του, δηλαδή να μην πεθάνει αλλά να συνεχίζει τη χρήση. Δηλαδή μπορεί να έρχεται ο εξαρτημένος και να του λες δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές αλλαγές, αρκεί να έρχεσαι εδώ, να παίρνεις ένα υποκατάστατο και όσο προχωράς σε αυτόν τον τύπο θεραπείας, μπορεί εκεί που έρχεσαι κάθε μέρα να έρχεσαι μία φορά την εβδομάδα ή και πιο αραιά και να παίρνεις το υποκατάστατο στο σπίτι σου. Και ακόμα και αν έχεις και κάποιες υπηρεσίες, ας πούμε κάποιες συναντήσεις με κοινωνικούς λειτουργούς ή με ψυχολόγους, δεν είναι το πλαίσιο εκείνο που θα σε βοηθήσει να αλλάξεις. Απαιτείται ενεργή συμμετοχή από τον άνθρωπο που θα έρθει να ζητήσει βοήθεια. Όχι, έλα, θα σου δίνω κάτι, θα φεύγεις και όλα θα πάνε καλά. Είναι ψέμα. Η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα σε βάρος των δωρεάν δομών απεξάρτησης και τώρα βαίνουμε προς τις ιδιωτικές δομές. Θα τους πιστοποιούν τις υπηρεσίες. Δηλαδή η λογική τους και έχει ξεκινήσει, είναι τα 15 χρόνια τουλάχιστον που εργάζομαι εγώ στο ΚΕΘΕΑ, το θυμάμαι αυτό, να συζητιέται ότι αφού υπάρχουν, δεν αμφισβητούν, ναι, δηλαδή το δικαίωμα των ιδιωτών να επενδύουν σε αυτό το χώρο, αφού υπάρχουν, να μην γίνεται παράνομα, να γίνεται νόμιμα, ώστε να διασφαλίζεται και μία ποιότητα. Το 16 κλείνει ολόκληρο αυτό της τροφής που είχαμε τον Εξάντα, δομή, που δυστυχώς και εκεί. Το 17 κλείνουν τα 7, 16-17 σας γελάσω, είχαμε 7 ψυχοδιαγνωστικά, αυτά που σημαίνει είναι διπλής διάγνωσης, τα κλείσαμε και αυτά και φτάνουμε το 19, σιγά σιγά να μειώνουν κονδύλια, σιγά σιγά να φεύγουν εργαζόμενοι, αποστελχώνεται τελείως δηλαδή το στεγνό πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις προκρίνουν τα υποκατάστατα, τη μείωση της βλάβης και τη διαχείριση συντήρηση του προβλήματος που βάζει τελικά την απεξάρτηση στη ζυγαριά του κόστους. Όταν θα μπει ο σκοπός η μείωση της βλάβης, οι δομές που αναπτύσσονται και έχουν αυτό ως στόχο αξιολογούνται και με βάση τη μείωση της βλάβης. Δηλαδή δεν μετράς την αποτελεσματικότητά σου με το πώς οι άνθρωποι ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους, την επανένταξή τους και τώρα έχουν εργασία, δεν έχουν εμπλοκή με τον νόμο,
και απέχουν βεβαίως και από τη χρήση. Το μετράς με το πόσοι πήραν υπηρεσίες μείωσης βλάβης και παρέμειναν σε μια τέτοια διαδικασία. Εμείς θέλουμε δωρεάν, στεγνό πρόγραμμα, όσο γίνεται μεγαλύτερο, και εκείνο που λείπει και έλειπε πάντα είναι οι δομές εργασίας. Το παιδί δεν μπορεί να το βγάζεις έξω και να του λες κόψε το λαιμό σου, πήγαινε βρεζουλιά. Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες υποδομές μες στο ΚΕΘΕΑ που θα βοηθήσουν τα παιδιά στη δουλειά. Και στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις πήραν νομοθετικές πρωτοβουλίες προς όφελος των υποκαταστάτων με την ίδρυση των χώρων εποπτευόμενης χρήσης, με την αθώωση της κάναβης και τη φαρμακευτική καταρχήν χρήση της. Από εκεί ξεκινάνε, πάντα ξεκινάει η νομιμοποίηση της κάναβης, πρώτα με τη φαρμακευτική χρήση, μετά γίνεται και η ψυχαγωγική και μετά μπορεί να περάσει και η χρήση να είναι νόμιμη και για όλες τις ουσίες. Είναι και προκλητικό τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε τώρα ότι τάχα μου εμείς θα υπερασπιστούμε και θα προστατεύσουμε το ΚΕΘΕΑ. Είχανε την ευκαιρία. Mm-hmm. Ακόμα και να αλλάξουν και την γραμμή και την πολιτική που ασκείται σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, mm-hmm. δεν το έκαναν. Οι κυβερνήσεις δηλαδή που πέρασαν πραγματικά, όχι μόνο προσπαθήσαν να βάλουν τα φόπλακα, προσπάθησαν για να το κλείσουμε τελείως το στεγνά προγράμματα, γιατί τους ενοχλούν έτσι, τα παιδιά που διαπρέπουν, γιατί μας θέλουν εναρκωμένους και τους γονείς, αλλά και τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους κυρίως. Από το στεγνό πρόγραμμα, αν είχαν το θάρρος και την αξιοπρέπεια να παίρνουν από εδώ τα προγράμματα και όποιος αμφισβητούσε τίποτα από αυτά που είναι γραμμένα και πόσα παιδιά έχουν βγει καθαρά και πόσα παιδιά έχουν ξαναέρθει στη ζωή τους, δεν θα το ακουμπώσανε καθόλου. Διεκδικούμε το να μην πειραχτεί καθόλου το στεγνό πρόγραμμα, καθόλου, και λέμε κάτω τα χέρια, έτσι, ζητάμε γενναίες επιχορηγήσεις, προσλήψεις σύμφωνα με τις ανάγκες και να μείνει έτσι ακριβώς που έχει. Το σύνθημα «Ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις, κάτω τα χέρια από το ΚΕΘΕΑ» είναι το σύνθημα που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα για να δυναμώσει ο αγώνας για την ενίσχυσή του.